Ο Ασκληπιός δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτά τα γαστρονομικά δρόμενα εδώ στην Αλικαρνασσό. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπουμε τον γαστρονομικό μας σύλλογο Ασκληπιό να βρίσκεται σε ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ, έτσι δεν είναι, Κατρίνη? Ναι, είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχουμε εμείς σαν Ασκληπιός, αλλά μετά από 2 χρόνια έλλειψη που έχουμε κάνει, έχουν κάνει πάλι start. Το δοκιμάζουμε πιο μεγάλο, να έχουμε καλύτερη επιτυχία αυτή τη στιγμή, και θα κάνουμε 2 workshop με τον κύριο Μιχάλη και με τους συνάδελφους εδώ που μας βοηθάνε. Και πώς θα μαγειρέψετε σήμερα εδώ? Εδώ σήμερα θα μαγειρέψουμε μαγειρίτσα. Είναι πάρα πολύ παράξενο για τους φίλους μας εδώ πέρα η μαγειρίτσα, γιατί πράγματι τους έχω εξηγήσει τι είναι μαγειρίτσα και είναι πάρα πολύ αγχωμένοι πότε θα το δοκιμάσουν. Επειδή φτιάχνεται με εντόστια και είναι λίγο περίεργο για αυτούς, γιατί ποτέ δεν... Και ακόμα και τα εντόστια τα έχετε φέρει από την ΚΟ. Βέβαια, ναι. Τα πιο πολλά, ναι. Τα πιο πολλά, ναι. Εύχομαι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Εύχομαι να δώσουμε ένα καλύτερο παράδειγμα και καλύτερο γαστρονομικό happen, γιατί το Ασκληπιός από εδώ και πέρα θα κάνει πολλά πράγματα που όλοι θα πούμε ναι, ο Ασκληπιός πάει μπροστά. Ανεβάζει τον πήχη ψηλά, Μιχάλη Ποταμούση, ο Καδρής. Ο Ασκληπιός λοιπόν ανεβάζει ψηλά τον πήχη και υπάρχει μια εξωστρέφεια στο σύλλογο που είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, Ανίτα, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Όχι τόσο πολύ το γαστρονομικό κομμάτι, όσο το πολιτισμικό. Η γαστρονομία φέρνει αυτούς τους δύο λαούς πιο κοντά, τους δένει περισσότερο. Και πρέπει να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Ασκληπιός κάνει παρουσία εδώ και έχει κάνει και παρουσία στη Σμύρνη. Καλεσμένη από τον κύριο Σεϊφή, ο οποίος είναι ο master chef της περιοχής. Θέλω να πω ακόμα ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό την επόμενη φορά να συμμετάσχει πάρα πολλοί κόσμος από την πατρίδα μας, γιατί αυτό το πράγμα, πέραν από την κουλτούρα την οποία ανέπτυξα, είναι και θέμα επιβίωσης των δύο λαών. Τα τοπικά προϊόντα της ΚΟ έχουν κερδίσει τον σεβασμό των ανθρώπων εδώ στην Αλικαρνασσό και είναι πραγματικά αμαρτία να μην υπάρχει μια τεράστια συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα και του μεταποίησης στην Αλικαρνασσό. Πιστεύω και εύχομαι την επόμενη χρονιά να είμαστε όλοι παρόντες. Κατρίνα, μας παρουσιάσεις τον Master Chef εδώ πραγματικά της περιοχής, ο οποίος έχει διοργανώσει πολλά γαστρονομικά δρόμενα στην Σμύρνη και όχι μόνο. Είναι βετεράνος, πράγματι είναι βετεράνος. Με χειρουργείο στην καρδιά ήρθε για να μας τιμήσει εδώ πέρα. Τον σέβομαι, γιατί εξαιτίας τον κύριο Σέιφη έχουμε συμμετέχει μαζί με τον κύριο Μιχάλη και σαν Ασκληπιός σε πολλά φεστιβάλ, και μέσα στο καλοκαίρι υπάρχουν και άλλα φεστιβάλ. Εντάξει, εμείς θα μπορέσουμε, αν μπορέσουμε βέβαια, αλλά προς χειμώνα θα είμαστε παρόν σε κάθε φεστιβάλ που οργανώνει ο κύριος Σεϊφή. Ωραία, να ρωτήσουμε λοιπόν τον κύριο Ιμπίμ για αυτή τη συνεργασία με τον Ασκληπιό και πώς βλέπει την ελληνική κουζίνα, τι είναι αυτό που του αρέσει. Δεν έχουμε καθόλου διαφορά. Ό,τι τρώμε συνδυάζεται, δηλαδή ό,τι τρώμε εμείς με τα τοπικά. Πολλά κοινά στην κουζίνα. Είναι, ναι, πάρα πολύ κοινά. Μουσάκα, Greek μουσάκα, very good. Εμείς είμαστε, λέει, ένας λαός που δοκιμάζουμε όλα. Ποιο είναι το αυτό που του αρέσει, το μουσακάς, είναι το φαγητό που του αρέσει? Βέβαια, λέει, εμείς δοκιμάζουμε και σε κάθε παρουσία το εκτιμούμε και το υλιοποιούμε αυτό το μουσακά. Καλή επιτυχία, περιμένουμε να δούμε τη μαγειρίτσα και να δούμε και ο κόσμος που τη δοκιμάζει τι είναι αυτό που του αρέσει στο δικό μας φαγητό που θα παρουσιάσουμε σήμερα εδώ. Σε λίγο λοιπόν, πάλι μαζί με την παραδοσιακή μας μαγειρίτσα.